στο Θεό, που μας αξίωσε και πάλι να σμίξουμε σε αυτό τον Άγιο χώρο. Μας έδωσε την υγεία του. Το χώρο αυτό, γενναίες γενναιών, έχουν μνήσει το Θεό και πού θα εμείνεται τόσο όσο ο Θεός γνωρίζει για την πλάση, πόσο θα ζήσει πάνω στη γη ο κόσμος. Ευλογημένο λοιπόν το όνομά του και δοξασμένο να και δεύτερον και εσάς που ερχόστε εδώ και δεν αφήνετε τον χρόνο ακάλυπτο από την Άγια και ευλογημένη παρέα. Λίγο προηγουμένως είχαμε συζήτηση για το πλήθος, τον πολύ κόσμο. Η πολλή είναι δική του, αυτού που πλανά την Οικουμένη. Το λέει η Γραφή, το λέει ο Χριστός. Οι λίγοι είναι του Χριστού. Χριστός έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο δικό του σε αυτή την πλάση που ζούμε. Όχι τώρα μόνο, αλλά και πάντοτε. Όλοι το ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού απαιτεί συνέπεια. Και δεν λέμε συνέπεια, εννοούμε θυσία, πραγματική θυσία, στην οποία θυσία οι πολλοί δεν έχουν καμιά διάθεση να υποβληθούν, ενώ οι λίγοι κατανοούν και ακολουθούν. Άλλωστε, Κύριος μας, το θυμόμαστε όλοι μας, τι με λόγο παρημιώδη είπε. Ευρία, λέει, η οδός η απάλουσα εις την απώλεια. Ότι ο δρόμος που οδηγεί στην κόλαση είναι ευρύς. Και πολλοί εισελεύσονται, λέει, δι' αυτής. Πολλοί θα περάσουν μέσα από αυτό το δρόμο. Δεν χρειάζεται, προφητικός ο λόγος του Χριστού. Προφητικός. Πολλοί περνάνε τον ευρύ χώρο, τον άνετο δρόμο. Λίγοι περνούν από τον δρόμο που είπε στενή και τεθλιμμένη η οδός. Στενή και γεμάτη κόπο και πόνο και θλίψη και υδρότα είναι η οδός που οδηγεί στη ζωή. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι παραβολικά από το Χριστό το προθεσμένοι και ας ευχηθούμε να βρεθούμε εμείς στο στενό το δρόμο, στο στενό που είναι οι λίγοι και που τους ονομάζει η Αγία Γραφή εκλεκτό υπόλοιπο. Η Αγία Γραφή ονομάζει τους λίγους του Χριστού εραστές εκλεκτό υπόλοιπο, λίμα κατεκλογήν γεύονται, λίμα κατεκλογήν γεύονται, λέει η Αγία Γραφή. Απλά ότι το μικρό υπόλοιπο μετά από εκλογή από μέρους του Θεού είναι εκλεκτό και είναι και υπόλοιπο που ζυμώνει τις κοινωνίες. Είναι το συντηρητικό αλάτι που αν λείψει, αμέσως θα λείψει και ο κόσμος από τη μέση. Είναι το συντηρητικό αλάτι. Αν λείψει αυτό,
θα λείψει και ο κόσμος από τη μέση. Αν θέλουμε, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, μοναδική και μία είναι. Και επειδή μιλάμε για λάθος συντηρητικό της ψυχής, να δούμε από αυτούς τους εκλεκτούς του Θεού, να τους προβάλλουμε σαν σε οθόνη αν είναι δυνατόν, για να πάρουμε και εμείς να ντύσουμε από αυτούς, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε πραγματικά και να στεκόμαστε δίπλα στον Χριστό και όχι δίπλα στους αγύρτες και τους απατεώνες του παρόντος καιρού. Βέβαια, θα ξεκινήσω από τον Κύριο, ο οποίος Κύριος, παρόλο ότι ήταν και είναι ο δημιουργός του ουρανού και της γης, ποιητής ορατών δε και αοράτων, λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Εν τούτης, όταν ο Θεός Πατέρας θέλησε να σώσει τον κόσμο και να ελεήσει τον κόσμο από το βάραθρο στον οποίο βρισκόταν και είχε στο σχέδιό του να έρθει επί της γης το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο γιος του, γνωρίζοντας τις τόσες συνέπειες και τα τόσα δεινά βάσανα που επρόκειτο να υποστεί όταν γίνει άνθρωπος, όπως και έγινε και γεννήθηκε από την Παναγία μας, τον κάλεσε, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, γιατί τα είδε από αυτά ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού και τα περιέγραψε. Τα περιέγραψε. Δηλαδή τι? Ότι τον καλεί και του λέγει, σε στέλνω στον κόσμο, κάτω στη γη. Θα σαρκωθείς από την Παναγία, θα γίνεις τέλειος άνθρωπος και θα κηρύξεις νέο νόμο, καινούριο νόμο. Έτσι λέγει μέσα το βιβλίο του Ισαΐα. Και τον είδε να σαρκώνεται και να παίρνει μέρος στο έργο της σωτηρίας και μάλιστα να ονομάζεται και Εμμανουήλ. Πιο απλά σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας. Σε αυτό το σχέδιο του Θεού, σε αυτό το θείο σχέδιο, που το γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια ο Κύριος μας, είπε ένα τεράστιο ναι ο Χριστός. Ένα τεράστιο ναι, πέρα για πέρα. Γεννηθήτω, τον ακούσαμε να λέει το θέλημά σου. Και μάλιστα, ένα θέλημα γεμάτο πόνο και γεμάτο θυσία. Όχι θέλημα που προκαλούσε ικανοποίηση γιατί είχε σαν κέντρο κάποιες επιθυμίες διανοητικές ή σωματικές. Αλλά επειδή πήγαζε μέσα από το θέλημα του Θεού και απαιτούσε αυτό το θείο θέλημα μέχρι και τη σταυρική θυσία. Μέχρι και τη σταυρική θυσία. Ο Απόστολος Παύλος, τώρα σε αυτό το σημείο θα είχα να πω το εξής. Κάθε φορά που σκέφτομαι τον Απόστολο Παύλο, τους Αποστόλους,
Και στα παιδιά σχολείου το λέω και θα το πω όπου βρίσκομαι, γιατί εκεί πια με σκλαβώνει. Τι με σκλαβώνει? Το ότι ήταν φωνιάς, διώχτης. Το ότι ήταν φανατισμένος όταν δεν παίρνει άλλο. Τον βλέπουμε να στέκεται στη συγνότητα του Χριστού μετά από τη μετάνοιά του. Αυτός που ήταν διώκτης πέρα για πέρα και πήρε μέρος και στο φόρο του Αποστόλου Αρχιδιακόνου Στεφάνου, αυτός λοιπόν στέκει ακριβώς την ίδια συγνότητα με εκείνη τη συγνότητα στην οποία βρισκόταν και ο Χριστός μας. Καλησπέρα. Ο Χριστός, καλησπέρα. Ο Χριστός είπε, οίκο του ποιήσε το θέλημα. Ήρθα στον κόσμο για να κάνω το θέλημα του πατέρα μου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Χριστός υπήκουσε στο θέλημα του πατέρα του μέχρι θανάτου. Και μάλιστα θανάτου δε σταυρού. Γενόμενος υπήκος λέει μέχρι θανάτου, μάλιστα δε θανάτου σταυρικού. Αυτή η υπακοή του Χριστού στον Πατέρα Θεό, όχι για προσωπικό του όφελος, αλλά για τη δική μου και του καθενός μας σωτηρία, ήτανε τέλεια με κεφαλαία γράμματα, γιατί ήτανε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ο Κύριος μας. Έγινε υπήκοος μέχρι σταυρικού θανάτου. Αλλά θα πούμε, θα πει κάποιος, ο Κύριος ήταν σε όλα τέλειος, σε όλα τέλειος. Και άνθρωποι που περπάτησαν στα ίδια βήματα, όμοια υπακοή έδειξαν. Στα μέτρα τα ανθρώπινα. Στα μέτρα τα ανθρώπινα. Έρχεται ο Κύριος ο ίδιος και μας λέει, κοιτάξτε τι έχω να σας δείξω από πλευράς υπακοής στο θεϊκό θέλημα. Τον Αβραάμ, το ξέρουμε όλοι μας, είναι ανεπανάληπτο παράδειγμα. Χοντρικά του παραγγέλνει ο Θεός, πάρτο το παιδί που με παρακαλούσε σε 100 ολόκληρα χρόνια να σου το δώσω, γιατί ήσουν άτεκνος και εσύ και η γυναίκα σου, και πήγαινε να το σφάξεις και να το κάψεις, να το κάνεις θυσία, το προσφέρεις σε μένα. Εκεί στραγγαλίστηκε η πατρική στοργή στο πρόσωπο του Αβραάμ. Εκεί η αγάπη προς τη γυναίκα μπήκε πάρα κάτω από μια άλλη αγάπη και πήρε το παιδί και πήγε να το θυσιάσει, το λέω χοντρικά. Όποιος διαβάζει τη γραφή θα δει τις λεπτομέρειες εκεί μέσα. Και αυτός έγινε υπήκοος, έδειξε υπακοή. Γιατί αν καλείται κάποιος να προσφέρει θυσία από τον εαυτό του, είναι λιγότερη η δυσκολία από εκείνη τη θυσία που καλείται να προσφέρει όταν του ζητάει κάποιος να προσφέρει το παιδί του. Πολύ πιο μικρή θυσία. Δεν υπάρχει σύγκριση και μέτρα πάνω σε αυτό. Γονείς που τιμήθηκαν, το βάζω εισαγωγικά, εμείς δεν αντέχουμε τέτοια πράγματα, δίνοντας ένα παιδί στο Θεό, έστω και από κάποιο ατύχημα, δεν λιώνουν καθημερινά, δεν αντέχουν.
στον πόνο εκείνο που λέγεται «έχασα το παιδί μου», έτσι σου λένε. Είναι μία από τις πρώτες θυσίες που κάνει ο άνθρωπος, αν υπάρχει τέτοια παραχώρηση από τον πλευρά Θεού για να υποστεί ο κάποιος άνθρωπος με τέτοια οδύνη, ένα τέτοιο πόνο. Εκεί γίνεται υπακοή, αναγκαστική υπακοή. Δύσκολο είναι να ακουστεί και να πει, κι όμως υπάρχουν τις περιπτώσεις. Έτσι ο Θεός το θέλησε. Έτσι ο Θεός το θέλησε. Και ο Αβραάμ λοιπόν, υπήρξε ο άνδρας εκείνος που αντέγραψε στην πράξη ως τη θεωρία το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στο θέμα της υπακοής. Στο θέμα της υπακοής. Εκείνο που προβάλλει πίσω ο Κύριος μας και μάλιστα σε περίοδο σαν τη δική μας που περνάμε περίοδο χάους και σαπίλας μέχρι τα χείλη του ποτηριού θα λέγαμε, είναι το πρόσωπο του Νόε. Ο Νόε ξεπέρασε τα 700 χρόνια ζωής. Το λέει η Γραφή, τον μνημονεύει και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει, όταν θα πλησιάζει η ώρα και η στιγμή που θα κάνει την κρίση ο Κύριος της ανθρωπότητας, θα προηγηθούν μερικά σημεία. Και αναμνημονεύει τον Νόε, όχι τον ίδιο προσωπικά, αλλά τον κόσμο που ζούσε στην περίοδο αυτή. Τη βρωμιά που υπήρχε στην εποχή του Νόε. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται πάρα πολύ καθαρά ότι αποφάσισε ο Θεός να καταστρέψει τον κόσμο, συσσαγωγικά το καταστρέψει, ο Θεός δεν καταστρέφει, αλλά το κακό καταστρέφει τον κόσμο. Ο Θεός δημιουργεί κόσμο, ποιητή ορατώνται και αοράτωνε. Ότι τα έφτιαξε ο Θεός εκείνα. Και εμείς σήμερα λέμε ότι καταστρέφουμε εμείς οι ίδιοι. Όταν λοιπόν με καταστρέφει ο Θεός τον κόσμο, η απάντηση είναι ότι επειδή δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μας σέβεται απόλυτα, αφήνει την ελευθερία μας να εξελιχθεί. Αυτή είναι η λεγόμενη καταστροφή. Αφήνει τον κόσμο τον Αδάμ, αφού θέλει να ζήσει μέσα στον κακό και στην αμαρτία, να παρευθεί στην αμαρτία του, να τη γευτεί, να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει. Να το καταλάβει καλά. Αφού δεν ακούει τη γραφή που του λέει, κοίταξε, άνοιξε με, διάβασε με, ακολούθησε με και θα δεις ότι θα έχει ζωή όλη, από αυτή τη ζωή. Οπότε, αφού εγώ δεν θέλω, θα αγκαλιάσω το κακό και μαζί με το κακό θα καταστραφώ. Γιατί πιο κακό είναι εκείνο που κάνει καλό. Θα ήταν σχήμα οξύμορο, δηλαδή που δεν μπορεί να κάνω το κακό στον κόσμο αυτό και να γευτώ καλό. Αν η ανθρωπότητα κάνει το κακό, πώς θα βρει καλό μπροστά της. Λογικό δεν είναι. Δεν χρειάζεται για να πρέπει να την βάλω στη μέση. Είναι εντελώς λογικό. Γι' αυτό και λέμε ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο. Δηλαδή, με βάση την επιλογή που κάνει ο κόσμος, με βάση αυτή την ευλογή πορεύεται στην καταστροφή του. Στην αυτοκαταστροφή. Ο Νόε όμως, αυτό το πρόσωπο που έζησε πάνω από 700 χρόνια, τον μνημονεύω Κύριος, στάθηκε λέει σε μία εποχή που δεν έχει περιγραφεί από κακό, από κακία, ήταν φοβερή η κακία του Νόε, της εποχής του Νόε, εκείνος λέει ήταν δίκαιος. Όχι, δεν τον ονόμασαν οι άνθρωποι δίκαιο, αλλά τον ονόμασε ο ίδιος ο Θεός. Άλλο να πούμε, κοιτάξτε τι καλός άνθρωπος που είναι, τι καλός χριστιανός, τι άγιος άνθρωπος, είναι δική μας νόμη, σεβαστή είναι και αυτή,
Γιατί η κρίση των πολλών δεν πέφτει πολύ εύκολα έξω. Πολύ εύκολα έξω. Δεν κάνει άλλο η κρίση μας από τον λέει την αλήθεια, άμα είναι γενική. Αναγνωρίζεται το καλό. Μα εδώ μιλάει ο Κύριος μας ο ίδιος και λέει, ήταν δίκαιος ο Νόε. Και αυτόν βρήκε ο Θεός για να ανανεώσει τον κόσμο, το αλάτι της νέας γενιάς. Ο σπόρος ήταν ο Νόε και η οικογένειά του. Και μνημονεύει η γραφή ότι χάρη στην αρετή του Νόε σώθηκε και τα παιδιά του. Δεν ήταν όλα τα παιδιά του Νόε καλά. Μέσα από τον Νόε και από τη γυναίκα του Νόε που ήταν γυναίκα καλή βγήκαν και παιδιά που δεν ήταν καλά. Εκεί πια δεν είναι και πάλι παραλαμβάνω θέμα εκλογής. Διαλέγεις κάτι, αυτό που διαλέγεις θα πεις μπροστά σου. Ολόκληρο παράδειγμα είχαν τα παιδιά. Ολόκληρο παράδειγμα είχε και η εποχή του Νόε, οι ίδιοι οι άνθρωποι της εποχής του Νόε. Μου έκανε εντύπωση, κάποτε το συζήταγα, ότι ο Νόε απέκτησε τα παιδιά του, τα τρία, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ, όταν ήταν 600 ετών ηλικία. Και σχολιάζει ο Άγιος Πατέρας Χρυσόστομος της Εκκλησίας και λέγει ότι κοιτάξτε άνδρα που ήταν σόφρον και εγκρατής μέχρι τα 600 του. Δεν είχε σαρκική επαφή, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Νόε με τη γυναίκα του επί 600 χρόνια. Ήτανε άνθρωπος δίκαιος. Το λέω ο Θεός δίκαιος, δεν είναι εννοεί δίκαιος, πάρε πέντε εσύ και πέντε εγώ, αλλά εννοεί μία αρετή που κλείνει όλες τις αρετές, τις Άγιες αρετές που έχουν οι Άγιοι του Θεού επί της γης. Δίκαιος είναι λοιπόν και εντούτοις παράδειγμα τον έβλεπαν, δεν συνετίζονταν οι άνθρωποι της εποχής του. Και όχι μόνο αυτό. Του παραγγέλνει ο Θεός να φτιάξει την Κιβωτό και εργάστηκε 100 χρόνια πάνω σε αυτό το είδος να κατασκευάσει την Κιβωτό για να σωθεί από το κατακλυσμό. Και τον έβλεπαν και τον ειρωνεύονταν. Δεν περιμένουμε άλλη συμπεριφορά από τους ανθρώπους που αγνοούν το θέλημα του Θεού θεληματικά. Από τη συμπεριφορά αυτή αντιγράφει μία εποχή την άλλη. Οι άνθρωποι του Θεού, το λίμα αυτό το εκλεκτό, το μικρό, πάντα θα δέχεται τα πειρά της ηρωνίας των συνανθρώπων του. Τον Άγιο παριστάνουνε. Αυτοί που κάνουν το μεγάλο σταυρό και τα έσκα τέτοια πράγματα ακούμε συνεχώς. Λοιπόν, και σήμερα, σήμερα προηγουμένως, κάποιον κάλεσε και μου λέει, άμα θα έρθω να δω εκεί μέσα να κάνω μεγάλο σταυρό. Έλα, γιατί εγώ κάνω μεγάλο σταυρό και πηγαίνω μήπως γίνω άνθρωπος, του λέω. Άμα είναι έτσι, το δέχομαι, μου λέει. Έλα, λοιπόν, να τα πούμε από κοντά και τα πράγματα. Λέμε τώρα λοιπόν ότι ο Νόε ήταν δάχτυλο δεικτούμενος από σαν άνθρωπος του Θεού και όμως δεν τον απολούθησαν πολύ. Έγινε και αυτός ο Νόε ο άνθρωπος της υπακοής σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λέγει μέσα, αυτά είναι από τα μυστήρια, λίγο θα σταθώ να το πατάμε, να μπούμε λίγο στο νόημα μέσα τι σημαίνει εφαρμογή του Θεού θελήματος. Κλείστηκε μέσα στην Κιβωτό, λέει η Γραφή, 40 ημέρες. Σαν να μην μπορούσε ο Θεός δηλαδή, χωρίς να κάνει αυτό, να κλειστεί στην Κιβωτό, ο Νόε κάπου να το διαφυλάξει όπως μιλάει τον προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας, το ξέρω μόλις ζει, δεν πέθανε. Τον φυλάει, λέει, τις τελευταίες ημέρες του κόσμου ο Θεός. Δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα και στον Νόε. Αντί του πει φτιάξε 100 χρόνια ολόκληρα την Κιβωτό, να τον πάρει, να τον κρύψει κάπου 40 μέρες, να γίνεται ο κατακλυσμός και μετά πάλι να κάνει την παρουσία του Νόε.
Όμως, του λέει, φτιάξε την κύβωτο. Ήτανε μία προειδοποίηση. Καταλάβετε, το ξυπνάτε, ξυπνητήρι δηλαδή, για τη συμφορά έρχεται. Και συμβαίνει ο Θεός να στέλνει ανθρώπους του να κάνουν το ίδιο πράγμα, να χτυπάνε το ξυπνητήρι για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι από ύπνο βαρύ. Κι όμως δεν καταλαβαίνουνε. Κι όμως δεν καταλαβαίνουνε. Γιατί τον έβαλε εκτός από αυτό μέσα στην κυβωτό και κλείστηκε εκεί. Άμα διαβάσουμε τη γραφή θα δούμε. Πήρε από όλα τα ζώα ένα είδος, ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι από κάθε ζώο. Ένα ζευγάρι από τα ερπετά πάλι, από όλα τα ίδια ερπετών δηλαδή. Πτηνά το ίδιο και έζησε λέει ο Νόε εκεί μέσα, 40 μαζί με τα ζώα, 40 ημέρες και 40 νύχτες. Μαζί με τα ζώα. Και τα ζώα δεν είχαν ανάγκες. Εννοώ, έτρωγαν σίγουρα, θα κάνανε και βρωμιές μέσα στην κυβωτό. Δεν βρώμιζε άραγε αυτή η κυβωτός, δεν είπε κίνδυνος να από κάποια αρρώστια, λέει ο Χρυσόστομος, τα σχολιάζει. Και όμως, ξεπερνιόνται οι νόμοι της φύσεως, γεύεται ο άνθρωπος κοντά στο θεϊκό θέλημα πράγματα που δεν τα βλέπουν οι πολλοί, δεν μπορούν καν να συλλογιστούν τι σημαίνει κάνω το θείο θέλημα, γιατί πρόκειται για ένα θαύμα δηλαδή, όταν εκπληρώνει κανείς το θέλημα του Θεού. Όντως είναι θαύμα. Και ενώ βλέπεις τον άλλο να σου λέει δεν μπορώ να το κάνω, βλέπεις εκείνο που αγαπάει τον Θεό να έχει όλη την άνεση και την ευκολία γιατί τον χαριτώνει το Άγιο Πνεύμα και ζει μέσα στο θαύμα και ο ίδιος χαίρεται όταν ζει το θαύμα εκείνο. Ο Νόε ζούσε, επαναλαμβάνω, μέσα στην κυβωτό 40 μέρες και γιατί να πούμε ότι μετέλεγε ο Θεός τη δυσοδεία των ζώων σε ευωδία, γιατί έχουν παραδείγματα τέτοια. Οι τρεις πέδες στη φωτιά πήγανε και ένιωθαν δροσιά. Αν ανοίξουμε τα μαρτύρια, τα μαρτυρολόγια της Εκκλησίας μας και δούμε αυτά τα δισεκατομμύρια των Αγίων που έπεσαν θύματα της θηριωδίας διοκτών της Εκκλησίας, μιλάμε για δισεκατομμύρια μαρτύρων. Δεν μιλάμε για 10, 20, 100 και 1000. Δισεκατομμύρια. Πώς έφτασα στο σημείο εκείνο να γδέρνονται ζωντανοί η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίδα που γνωρίζουμε, την έβαλαν ζωντανοί και αυτή και τα παιδιά της. Και άντεξε σε αυτό το μαρτύριο που ζαλίζει τη λογική του ανθρώπου. Ζαλίζει, δεν μπορεί να το πιάσει η λογική του ανθρώπου. Και όμως ακούμε τους μάρτυρες να λένε επιθυμώ να πεθάνω με το μαρτύριο γιατί θέλω να ζήσω με τον Χριστό. Σε τελείως αντίστροφη μέτρηση με την ανθρώπινη σάρκα που λέει θέλω να πάω, θέλω να ικανοποιηθώ, θέλω να ειδονιστώ, θέλω όλα τα καλά να μου τα δώσεις τα αποτελικά αγαθά. Αυτοί προτιμούσαν να αφήσουν όλα αυτά και να αγκαλιάσουν το θάνατο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια μαρτύρων. Δεν πρόκειται για ένα και για δύο. Ζαλίζεται η ανθρώπινη λογική. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει η ιστορία. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, κάνω φέτος ιστορία στη... και κάθε χρόνο βυζαντινή ιστορία στα παιδιά και μιλάει για διωγμούς. Δεν μπορεί να αμφισβητήσουμε την περίοδο εκείνη των διωγμών. Διωγμούς με χιλιάδες μάρτυρες σε κάθε μερική βάση. Τι στην πυρά, τι στο μαχαίρι, τι στον τροχό, τι στην πίσα, τι μέσα στα θηρία. Είναι φοβερό πράγμα να διαβάζει κανείς αυτά τα, για την ανθρώπινη λογική, αυτά τα μαρτύρια. Και όμως αυτή λέει η Εκκλησία μας και Κύριος μας, εγώ με βάση τη δική σας πρόθεση, θα σας δώσω να νιώθετε γλύκα την ώρα του μαρτυρίου. Και πόνο, αλλά και γλύκα παράλληλα. Αυτά γίνονται κατανοητά κάτω από την εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Και εννοώ κάτι ακόμα περισσότερο. Κάτι ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους
που αγαπούν τον συνάνθρωπό τους. Και εννοώ, μέχρι θυσίας. Όχι μόνο να βάλω το χέρι στη τσέπη και να δώσουν 5-10 χιλιάρικα σε μόνιμη βάση, γιατί πρέπει να ελεούν και το κάνουν αυτό. Ενώ βλέπεις τον άλλο και λέει, μου είναι δύσκολο να δώσω. Και έχει πολλά λεφτά. Ο άλλος που τον βλέπεις και δεν έχει καθόλου παρά ελάχιστα για να δεις οικογένεια, επειδή καλλιεργείται κάποιο θεοθέλημα, βάζει το χέρι και δίνει και με γεμάτο το χέρι. Και το δίνει και νιώθει γλύκα που το δίνει. Αυτό δεν το νιώθει ο άλλος που δεν έχει Χριστό επάνω του. Έχει η τσέπη μέσα, αγκάθια και τριβόλια και δεν μπαίνει εύκολα το χέρι μέσα. Και θυμίζω, σας θυμίζω πάλι το εξής παράδειγμα, γιατί το έχω πει πολλές φορές και αξίζει να λέγονται. Πολεμένη ψυχή, κρεβατωμένη χρόνια ολόκληρα, την επισκέφθηκε κάποιος και της έδωσε ορισμένα χρήματα και είπε, στα στέλνει άλλη μια πολεμένη ψυχή σε και σένα, ναι, από κάπαλο. Και βουρκωμένη, γεμάτος στα δάκρυα, γυρίζει και λέει, ο πονεμένος, νιώθει τον πονεμένο, αλλά και τη γλύκα του να δίνει. Τη γλύκα να προσφέρει. Παιδιά υπακοής ήσαν όλοι αυτοί που αναφέραμε και μάλιστα τέτοιες υπακοής που δεν μπορούμε αν να βρούμε άλλα παραδείγματα επί της γης. Εμείς από τα παιδιά μας βλέπουμε πώς είναι η υπακοή. Έτσι δεν είναι? Πόσα δεν δίνουμε στα παιδιά μας και πόση υπακοή από τα μικρά χρόνια, έτσι Ευάγγελε, το όχι ξεκινάει από την νηπιακή ηλικία. Εκτός να βρεις παιδιά που να είναι κάτω από τη δύναμη του Θεού, οπότε δεν βλέπεις διαφορά ηλικίας ανάμεσα στον πάτη στο παιδί. Σε αυτές περιπτώσεις δεν υπάρχει απόσταση, ας είναι το παιδί 15 χρονών ή 20 και ο πατέρας να είναι 65. Εκεί υπάρχει και θέμα συζήτησης, υπάρχει και πνευματική επαφή, εκεί υπάρχουν και όλα καλά αλατισμένα, γιατί στέκει στη μέση ο Χριστός. Σε αντίθετη περίπτωση βλέπουμε η διαφωνία να είναι τεράστια ανάμεσα στο πατέρα και στο παιδί, ανάμεσα στο μικρό και στο μεγάλο γενικά. Η υπακοή είναι χαμένη ανάμεσα στους ανθρώπους, παραλαμβάνω, υπάρχει μόνο σε πολύ μικρές και λίγες περιπτώσεις. Και εμείς εδώ που μαζευτήκαμε και μαζευόμαστε κάθε χρόνο και να ειδοποιήσουμε τους άλλους που μας λείπουν από εδώ μέσα, δεν μαζευόμαστε για να επιδείξουμε την αγιοσύνη μας, αλλά για να μάθουμε να πειθαρχούμε και να επακούμε πάνω στο θείο θέλημα. Να ερμηνεύουμε και να κατανοούμε αυτό το βιβλίο, την Αγία Γραφή, την Αγία Διαθήκη. Δεν ερμηνεύεται η Αγία Γραφή με την ανάγνωση. Σε καμία περίπτωση μην ισχυριστεί κανείς και πει ότι καταλαβαίνω καλά την Αγία Γραφή και την αναγνώσκω και την ερμηνεύω. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται όταν εφαρμόζεις τα γραφόμενα της Αγίας Γραφής. Και βέβαια δεν περιμένει κανείς να εφαρμόσει μόνο μια όλα. Μακάρι να καταλαβαίναμε μια παρονιχίδα από τις δολές του Θεού, αφού την εφαρμόζουμε. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλεί στους πιστούς της εποχής του, λέει, κάντε προσευχή αυτά που σας λέω, να σας φωτίσει ο Θεός στο μυαλό, να τα καταλάβετε. Αυτό ισχύει για μας. Μήπως και Κύριος το θυμόσαστε, όταν πήγαινε στους Εμαούς τους Αποστόλους. Πηγαίνανε από τα Ιεροσόλυμα στους Εμαούς οι Απόστολοι, γεμάτοι ταλαιπωρία και πόνο, γιατί είχαν σταυρώσει οι Εβραίοι τον Χριστό. Είχε αναστηθεί ήδη ο Χριστός
Αλλά αυτοί δεν γνώριζαν την Ανάσταση. Και ήσαν λυπημένοι όσο δεν παίρνει. Οπότε μέσα από τα δέντρα βγαίνει ο Χριστός και πορεύτηκε, έκανε μαζί τους μια πορεία μέχρι το σπίτι τους και τους συζητούσε στον δρόμο. Γιατί είσαι λυπημένοι και τα λοιπά, και έστω τους λέει για, από τους προφήτες για το πρόσωπο του Χριστού, για το πρόσωπό του δηλαδή, και αυτοί δεν χαμπάριζαν τίποτα από αυτά που τους έλεγε. Άμα καλείς να σκεφτούμε ότι είχαν 3 χρόνια μαζί του, χωρίς τα υπόλοιπα που άκουγαν και έλεγαν τα θαύματα του Χριστού πριν, αλλά 3 χρόνια μαζί του και δεν είχαν καταλάβει τι έλεγε η Γραφή. Αφού ο ίδιος τους επέπληξε, τους λέει, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία του μη συνιένετος γραφάς. Πω, λέει, πόσο ανόητοι είστε που δεν καταλαβαίνετε τι λένε οι γραφές. Και χρειάστηκε ο Κύριος να κάνει έτσι το παραβάν, να τους ανοίξει τα μάτια της ψυχής, γι' αυτό μιλάμε, ότι η Γραφή κατανοείται στην πράξη. Ναι. Και αφού ανοίξει ο Θεός το παραβάν, να περάσει το φως του μέσα και έτσι, α, τώρα κατάλαβα. Γιατί αλλιώς και ο διάβολος που την ξέρει απ' έξω την Αγία Γραφή, θα πρέπει να ήταν ο αγιότερος των Αγίων. Και όμως είναι διάβολος. Την ξέρει τη Γραφή απ' έξω. Και οι Απόστολοι, όταν τους άνοιξε τα μάτια, τότε κατάλαβαν και είπανε, α, γι' αυτό μας έλεγε στον δρόμο αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και εμείς δεν χαμπαρίζαμε. Αλλά όμως πρόσθεσαν, ουχή και ομένη ειν η καρδία ημών εν διωδώ. Δεν μας ήταν γεμάτη από φλόγα θεϊκιά η καρδιά μας, δεν καταλαβαίνανε πώς γινόταν εκείνο το πράγμα. Τώρα που μας έχει σταμάτη καταλαβαίνουμε. Κατανόησαν ακόμα και την Ανάσταση, τον έβλεπα να στιγμή και το καταλαβαίνω εδώ πέρα χαμπαρίζανε. Μετά που έχει σταμάτη καταλάβαινε την Ανάσταση. Ζούμε σε σκεπασμένο μυστήριο που ξεσκεπάζεται μόνο με τη δική μας προσπάθεια. Μόνο με τη δική μας προσπάθεια. Θα πρέπει να μνημονεύουμε, βέβαια στις προσευχές μας είναι απαραίτητο, τον Κύριό μας για να μας ανοίξει τα μάτια να καταλάβουμε, για να πειθαρχήσουμε στο θέλημά Του. Και η αγάπη στο πρόσωπό Του, και η αγάπη στο πρόσωπό Του. Δεν μας μένει η βέβαια, δεν λέμε και τίποτα άλλο. Πόσα δεν ακούμε, τα δεν λέει, από καρδιά τα γύρισε και πέρα. Μέχρι τώρα, εγώ ο Κώστας Βαδάμ, βλέπω το νόμισμα από τη μία μεριά, ας το γυρίσω και λίγο έτσι, να δώσω τέλος τέλος, τι μπορεί να μου δώσει από την άλλη πλευρά το νόμισμα. Μια ζωή, τρώω, πίνω, κάνω και τα λες, να δω τώρα και την άλλη πλευρά πώς είναι. Να μην κοιτώ λιγάκι, να φύγω τυφλός. Η εγνώση θεοάργηση είναι φοβερό πράγμα στον κόσμο αυτό που ζούμε. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω και εσάς. Όταν προσεύχεστε, να μελετάτε τον μιλούντα στην προσευχή σας. Και εγώ δεν σας χρειάζομαι στην προσευχή μου, είναι αμαρτία που το λέω. Έχουμε όμως ο ένας την ανάγκη του άλλου. Και λέω αμαρτία γιατί δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι ανάγκη να προσευχόμαστε. Το είχε ο Απόστολος Παύλος σε μόνιμη βάση. Και λέει, συναγωνίσαστε με τις προσευχές, λέει. Κάντε τον ίδιο αγώνα που κάνω και εγώ στην προσευχή. Προσευχόμενος με ένα νύχτα. Με ένα νύχτα. Και στον πόνο και στην θλίψη και στην πορεία και στο χιόνι και ποντίνι. Γιατί αυτοί είχαν κάθε μέρα βάσανα. Θα ήθελα να παρακαλέσω την αγιοσύνη σας να μην λησμονήσει να φέρει και τους άλλους που λείπουν σήμερα από εδώ μέσα που ήταν παρόντες την περασμένη χρονιά και ο Θεός να ανοίξει τα μάτια μας και να μας βρει, συγχωρέστε με, δεν είναι κακό αυτό που θα πω, σε καλή ώρα το τέλος που θα μας έρθει κάποια στιγμή. Σε καλή ώρα! Εύχομαι λοιπόν καλή πορεία στη φετινή χρονιά και καλή υπακοή στο θεϊκό θείο θέλημα. Κάποιος θέλει να πει κάτι πάνω σε αυτά που συζητήσαμε. Θέλει να πει Μιχάλη τον Βραχό, πες, δώσε. Το θέμα εντέλει τι ήταν για να μπορώ να πω. Η υπακοή στο θείο θέλημα και η αναφορά μας σε ανθρώπους
που υφήκουσαν στο θεϊκό θέλημα, όπως ο Κύριος, ο Αβραάμ, ο Νόη, οι προφήτες και οι Απόστολοι. Όλοι αυτοί ήταν υπήκοοι μέχρι θανάτου στο θεϊκό θέλημα. Μάλιστα, είπα πολύ. Βλέπουμε εδώ ότι ο Αδάμ με την Εύα, αν σήμερα η ανθρωπότητα υποφέρει, είναι από την ανυπακοή. Τα είχαν όλα και πήγανε εκ του πονηρού, εφόσον μπήκε ο πονηρός, για να τους διαβάλει. Σήμερα η πρώτη χριστιανή, επειδή να με αναφέρατε, με τόσα να με δισεκατομμύρια μάρτυρες, είχαν ένα έμβλημα, το ψάρι. Σήμερα έχουμε τις καμπάνες που και οι κουφοί ακούνε και πρέπει να πάμε μέσα για να καλλιεργήσουμε τα πάθη μας, τα λάθη μας, τη αμαρτία μας και την ανυπακοή για να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Και αυτό το προσφέρει η Εκκλησία και είπε και κάτι άλλο και θέλω να το κλείσω εκεί. Και η προαίρεσή μας ποιο, εφόσον ζούμε στον κόσμο και έχουμε απολαύσει εκ του πονηρού τα πάντα, πρέπει να γυρίσουμε και την άλλη σελίδα. Είμαστε υποχρεωμένοι. Ποιο? Την Αγία Γραφή. Να δούμε και εκεί. Και εκεί θέλω να πω κάτι. Δυσκολευόμαστε να την γυρίσουμε. Γιατί? Γιατί όταν είναι για να πάμε κάπου, πηγαίνουμε στον καθρέφτη και καλοπιζόμαστε με μία άνεση και με χαμόγελο και με μία ευχέρεια. Γιατί? Γιατί ο πονηρός δεν μας ενοχλεί, ξέρει που θα πάμε, τι θα κάνουμε και τι πεσήματα θα έχουμε. Όταν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, δεν καλλιεργούμε και δεν καλοπίζουμε το σώμα μας, αλλά την ψυχή μας. Εκεί μας πολεμάει. Αδέρφια, για να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, πρέπει να δώσουμε τον εαυτό μας στον Κύριο, να είμαστε στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια και όπως είπε και με τις προσευχές αναμεταξύ αδερφών, αλλήλωτα βάρη βασάζεστε για να μπορούμε να φτάσουμε και να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι ο Αδάμ και η Εύα ήσαν τέγρα ανυπακοής, οι προπάτορές μας, και μάλιστα λέει μες τον Παράδεισο. Αν μην τρεχούσε. Εκεί στο Παράδεισο δεν υπήρχε αγκάθι. Εκεί υπήρχε η παρουσία του Θεού και ένας κόσμος χωρίς να υπάρχει τίποτε κακό. Και όμως έπραξαν μέσα σε αυτό το χώρο το κακό. Έγιναν τέκνα ανυπακοής μέσα στο Παράδεισό τους. Άρα το θέμα δεν είναι σε ποιο τόπο ζω και μέσα σε ποιο κόσμο ζω, αλλά εγώ ίδιος τι επιλογή κάνω για να ζήσω. Καλώς αδερφός κάτω. Να πω κάτι κι εγώ. Ναι, ρωτήσεις. Ότι και τώρα εν μέρει με τα υλικά αγαθάματα πάντα που είναι τώρα, ζούμε στον παράδεισο, ας πούμε, έτσι κανονικά. Ζούμε. Και παρά τα αυτά όμως, έχουμε ανυπακοή τρομερή. Δεν τιμάμε. Έχουμε ανυπακοή. Έχουμε ανυπακοή. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ κάπου. Ένα μεγάλο ευεργέτημα για τον άνθρωπο σε όλες τις περιπτώσεις. Μα σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι το αγαθό που μας λυπεί ο Κύριος της προσευχής. Δεν είναι ρε αδέρφια μου. Πώς το κάνεις τον πεις, αν ξέρεις. Άμα ο ίδιος δεν κάνει την προσπάθεια να τη ζήσει την προσευχή, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που λέει την προσευχή. Του πιστεύω τι γλυκό που είναι το μέλι που τρώω και εκείνος έχει άγνοια πώς θα έχω μέλι. Δεν έχει δει ποτέ το μέλι. Θα πει, μπορεί να πει ναι τι γλυκό που είναι. Πρέπει να βάζεις τίποτα το μέλι και να το δοκιμάσεις. Δοκίμασε λοιπόν και εσύ την προσεκούλα. Πάντα γονατάκια σου κάτω και πες, σε παρακαλώ, ανοίξε μου τα μάτια. Εγώ από μωρός μου δεν αφήνει το σώμα μου, επιδημίες μου να κάνω το δοκιμάσω. Αλλά έλαση όμως δεν μπορώ να το κάνω. Δεν γίνεται θα γευθεί τους καρπούς αυτής της προσευχής και θα αλλάξει ο τρόπος ζωής. Άλλος αδερφός κάτι που θέλει να πει. Κύριε Κώστα, μας λέει μέσα κάπου το πρωί ότι ο Θεός διαλέγει τους εκλεκτούς, όπως είχαμε προηγουμένως, ναι. Εκλεκτή. Ναι. Λέει για τους 144.000. Μην το βασαβοτήσε παρακαλώ πάρα πολύ.
Αυτά είναι συμβολικά. Συμβολικά είναι. Συμβολικά. Είναι μύρι, δεν είναι 104 δισεκατομμύρια. Καλά, δεν λέμε ότι ο ευθύτας το πούνε μόνο. Αλλά λέμε. Γιατί αυτό συμβολικά. Συζήτηση με τον κύριο. Δεν το πήρε για αυτό. Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν γίνει παρούς της στιγμής. Ο Θεός γνωρίζει που υπέδειξε αυτόν τον τρόπο τον ενηγηματικό τι σημαίνει 144.000 αιρεμός. Ναι. Δεν είναι όχι. Ο πραγματικός αιρεμός. Όχι, συμφωνώ. Κάπου να καταδείξει προς το θέμα. Ναι, 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 αυτοί θα γλιτώσουν μονάχα. Ωραία, θα περάσει η γενναιές γενναιών της εκατομμύρια ανθρώπων από την πλάση. Μα εκεί συνιστήκανε αυτοί. Ένας από αυτούς. Λοιπόν, άσε την άσο της κυβέρνησης, δεν μας χωράει να δούμε. Ναι, σωστά. Δεν μας χωράει. Εδώ που εδώ χωράει, κάτι πάνω στο θέλημα του Θεού, αυτό θα ερμηνεύσουμε και ελπίζουμε με τη χάρη του Θεού να πάμε καλά και να συναντηθούμε ακόμη περισσότερο από ό,τι άλλες χρονιές. Δεν σας θα παθώνουν πάρα πολύ. Φτάνει, πας. 45 λεπτά είναι τώρα. Και σας κουράζει, λοιπόν, και δεν Εσείς, τις προσευχές σας, ο Θεός θα το φέρει εκεί που πρέπει.